Ποιο είναι το νέο χρυσό κορίτσι του ελληνικού αθλητισμού που έγραψε ιστορία κατακτώντας 2 μετάλλια και την έμαθαν όλοι οι Έλληνες. Η Άννα βρέθηκε στη Σκοποβολή χάρη στον πατέρα της και προπονήτη της Τάσο, που κατάλαβε από νωρίς ότι έχει καλό χέρι. Στα 15 της χρόνια ήρθε και η πρώτη μεγάλη διάκριση με τη δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυροβόλων Όπλων στο Βελιγράδι. Και εκεί μπήκε ο πρώτος κρίκος σε μια λυσίδα που κάθε χρόνο μεγαλώνει, παρά τις πολλές και σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ίδια και ο πατέρας της, με τη σχεδόν ανύπαρκτη κρατική βοήθεια, αλλά και τις κακές σχέσεις που έχει με την Ομοσπονδία του Αθλήματος. Μετά το Βελιγράδι ακολούθησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Νεανίδων στη Μόσχα το 2014 με νέο παγκόσμιο ρεκόρ, χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γρανάδας στην Ισπανία, τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων το 2014 και αμέτρητες πρωτιές και διακρίσεις σε διεθνή meeting του αγωνίσματός της. Όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις της τις τελευταίες μέρες, παρά το νεαρό της ηλικίας της και την τεράστια επιτυχία της, πρόκειται για μια αθλήτρια προσγειωμένη και με συγκροτημένη σκέψη που έχει πολύ μεγάλο μέλλον μπροστά της. Η αθλήτρια του Ορίωνα Θεσσαλονίκης συνδυάζει τις σκληρές προπονήσεις σπουδάζοντας παράλληλα ειδική αγωγή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Πλέον είναι Ολυμπιονίκης και ετοιμάζεται, όπως όλα δείχνουν, για μια μεγάλη και κυρίως σπουδαία καριέρα στον ελληνικό αθλητισμό.